τις συναλλαγικές τεχνικές και τις τοπικές τεχνικές που είδαμε την προηγούμενη φορά. Συγκεκριμένα θα δούμε αυτές τις τεχνικές που έχουμε όνομα και μόνοι μας και με άλλους. Αλλού, πώς να ανακοινώνουμε αλλαγές που έχουμε κάνει. Play, Dark, Therapy, Base. Και για συνεργασία με άλλους, που είναι request issues και κάποια μοντέλα συνεργατικά όπως το Master Develop. Τώρα, στο προηγούμενο μάθημα δείξαμε τη διαδικασία του να κατεβάσουμε ένα repository που δεν είναι δικό μας, κάνοντας πώς και μετά κλείνουμε τοπικά και να κάνουμε κάποιες αλλαγές σε αυτό. Τώρα, θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιο καινούριο feature ή να διορθώσουμε κάποιο bug που υπάρχει στο repository που δεν είναι το δικό μας. Έχουμε τα pull request, τα οποία τα χρησιμοποιούμε όταν έχουμε ήδη κάνει fork το repository. Έχουμε δημιουργήσει ένα καινούριο branch για τις αλλαγές μας. Οπότε μετά θέλουμε κάπως να στήσουμε από τον ιδιοκτήτη του repository να τραβήξει αυτές τις αλλαγές. Είναι μια έτσι δηλαδή στον ιδιοκτήτη του repository. Συνήθως γίνεται στο master branch του repository, του ιδιοκτήτη του repository, από ένα feature branch δικό μας. Για να κάνουμε ένα pull request, δημιουργούμε τις αλλαγές μας, κάνουμε push στο origin που είναι το δικό μας fork του repository για να μπαίνουμε στο δικό μας αντίγραφο. Αυτό θα δημιουργήσει και το branch αυτό για το feature στο δικό μας αντίγραφο και μετά δημιουργούμε το pull request μέσα από το GitHub που μοιάζει κάπως έτσι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κομμάτι για αυτές τις καινούργιες αλλαγές που για αρχή θα είναι στο τοπικό μας αντίγραφο. Βλέπουμε να ελέγχουμε καταρχάς τι αλλαγές έχουμε κάνει, το ελέγχουμε σωστά. Έχει πάει με το GitHub, όπως είχαμε δείξει την άλλη φορά, έχουν πάει αλλαγές στο staging. Θέλουμε να τις κάνουμε. Τώρα που τις έχουμε κάνει πολύ, τις έχουμε αναθωπικά, οπότε θέλουμε να τις στείλουμε στο δικό μας αντίγραφο, στο fork μας, από το original repository και το κάνουμε με το Git push, που δίνει πρώτο παράδειγμα το origin, που είναι το προεπιλεγμένο remote που έχει βάλει το Git για μας και στο branch feature που έχουμε φτιάξει, θέλουμε να το κάνουμε public. Αυτή είναι η λίστα με τα remotes που έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε μόνο το origin, δεν έχουμε προσθέσει κάποιο άλλο, που είναι το δικό μας αντίγραφο, το διενείς το αντίγραφο από το repository το δικό μου. Και τώρα έχουν γίνει πλούσιες αλλαγές στο fork, στο δικό μου, προς το παρόν. Έχει δημιουργηθεί και ένα κινητήριο branch που μπορούμε να δούμε και το GitHub.
πάνω τώρα, επειδή καταλαβαίνω ότι έχουμε δημιουργήσει ένα καινούριο branch και υπάρχουν αλλαγές που δεν έχουν μπει ακόμα στο αρχικό repository, στο δικό μου, του βγάζει ένα κουμπί που λέει που τον καλεί να δημιουργήσει ένα καινούριο pull request για αυτές τις αλλαγές. Το pull request αποτελείται από μια περιγραφή και κάποιο τίτλο και δείχνει και τις αλλαγές που έχουν γίνει. Και τώρα που έχει δημιουργήσει αυτό το pull request, μου έχει έρθει εμένα κάποια ειδοποίηση που μου λέει ότι δημιουργήθηκε ένα καινούριο pull request που σου ζητάει να κάνεις merge αυτές τις αλλαγές στο δικό σου repository. Και συγκεκριμένα στο master branch που έχουμε επιλέξει από το feature του BMC. Το GitHub επίσης μας δείχνει και το ίδιο τι αλλαγές έχουν γίνει ακριβώς. Να μπορούμε να κάνουμε review εύκολα. Και επίσης το κάθε pull request έχει και κάποιο discussion από κάτω. Για αν θέλω εγώ να προτείνω να κάνει κάτι άλλο, να διορθώσει κάτι, μπορώ απλά να γράψω ένα comment από κάτω και να υπάρχει έτσι μια συζήτηση κάτω από αυτό το pull request, να διορθωθούν bugs, να ξαναγίνει η καινούργια commit. Και όταν τελικά είναι όταν κρίνω εγώ σε αυτήν την repository και όλα είναι εντάξει, μπορώ απλά να το κάνω μέρη του λογαριασμού μου, θα το δείξω και αυτό πώς γίνεται αργότερα και να κλείσω και το pull request. Τώρα αυτή τη στιγμή δείχνει μια open. Πάνω αριστερά δείχνει open που σημαίνει ότι είναι ακόμα εδώ. Αυτά είναι κάποια pull request που έχουν ήδη γίνει μέρη σε κάποια άλλα repository. Αριστερά πάνω δείχνει μέρη. Αν δεν είχε γίνει μέχρι και γίνει close, απλά θα είναι close, λοιπόν, είναι κόκκινο. Ναι, και από κάτω έχει κάποια comments, έχει κάνει δίνει κάποια comments σε συγκεκριμένες γραμμές ή σε συγκεκριμένα αρχεία και προτείνει κάποιες λύσεις για να γίνει merge αυτό το pull request. Γραφικά μοιάζει κάπως έτσι. Έχουμε το αρχικό repository κάτω, το original. Κάνουμε το δικό μας fork που είναι πάνω. Μετά κάνουμε το sorting από το τοπικό στο δικό μας fork. Και μετά ο ιδιοκτήτης του. Μετά έχει και ένα άλλο αρχικό γεννήσεις. Κάνει την σπούλα από το δικό του ordering. Τώρα εδώ σε αυτό το σχήμα, το αρχικό repository ήταν το δικό μου. Τι θέλει ο Θέμης να κάνει κάποιες αλλαγές. Οπότε κάνει fork πάνω. Έχει κατεβάσει το κλόν το δικό του, έχω και εγώ το δικό μου κλόν. Και η διαδικασία που θα περάσουν οι αλλαγές θα είναι ο Θέμης να κάνει push στο feature branch, στο fork του. Μετά θα μου κάνει pull request, θα γίνει η διαδικασία του review που δείξαμε, θα δείξουμε και λίγο πιο αναλυτικά. Κάποια στιγμή θα αποφασίσουμε να κάνουμε έτσι, οπότε θα μπουν τα αλλαγές του στο master. Οπότε θα υπάρχει πάνω το feature branch, στο κλόν και στο fork του, κάτω θα υπάρχει μόνο το master. Και κάποια στιγμή να γίνει μέσα στο δικό μου master το feature του θέλει. Και μετά εδώ δεν μπορούσα να κάνω pull origin master για να βάλω στο δικό μου master αυτά που είχε αλλάξει αυτό. Όταν τα κάνω μέσα μπορεί και αυτό να κάνει pull από το δικό μου master. Θα το δούμε. Υπάρχουν ερωτήσεις για το pull request πώς δουλεύει αυτό το βασικό σχήμα. Οι υπόλοιποι καταλάβατε πώς δουλεύει αυτή η διαδικασία. Ωραία, έχουμε και κάποια άσκηση.
κάνετε ένα βούλιο έτσι σε λίγο, αλλά ας δούμε λίγο τη διαδικασία πρώτα περισσότερο. Ωραία. Όταν γίνει ένα pull request, πάμε να το review, που γίνονται σχόλια μεταξύ του δημιουργού του pull request και του ιδιοκτήτη του repository. Και ο δημιουργός του pull request μπορεί να τα διορθώσει απλά κάνοντας commit σε αυτό το branch που έχει δημιουργήσει. Και θα μπουν αυτό να ανοίξει το pull request, αν είναι αυτό. Κάποιο παραδείγματα. Τώρα γενικά, ομαδικά, πώς μας βολεύει να χρησιμοποιήσουμε αυτό. Έχουμε το κεντρικό repository, όλοι οι άλλοι κάνουν κάποια forks. Και ο τελευταίος και ο κώδικας που θεωρούμε ότι δουλεύει στο repository είναι συνήθως στο master. Και ο καθένας, κανείς δεν θα κάνει push κατευθείαν στο master. Όλοι θα δημιουργήσουν τα δικά τους repository, τα δικά τους forks και τα δικά τους branches και θα δημιουργήσουν τα pull request για να γίνουν με διαλλαγές τους. Οπότε έχουμε αυτή τη διαδικασία. Μετά από κάθε πίτσα θα γίνει pull request και μετά μέλη στο αρχικό repository. Τώρα, συνήθως το αρχικό repository που θέλουμε να κάνουμε, να δημιουργήσουμε τα pull request αυτό είναι το προσθέτουμε ως ένα remote με το όνομα upstream τοπικά. Έχουμε το origin που είναι το δικό μας fork και το upstream που είναι το κεντρικό repository. Στο fork του Διονύση τώρα στο τοπικό τα αντίγραφα θα δημιουργήσει αυτό το remote. Τώρα έχουμε δύο remotes, το origin και upstream. Θες να κάνεις μέσα σε αλλαγή που σου πάθες. Ωραία, οπότε επαναλαμβάνω λίγο τη διαδικασία που έχω κάνει. Εγώ έκανα ένα fork από το repository που θέλεις στο GitHub, έφτιαξα το δικό μου αντίγραφο στο GitHub, το έκανα κλειδώνω στον υπολογιστή μου, οπότε έχω αυτό εδώ το repository που βλέπετε, που έχει ως remote origin το δικό μου fork στο GitHub. Και τώρα προσθέτω και ένα νέο remote που είναι το αντίγραφο που θέλει στο GitHub. Επίσης έχω κάνει ένα pull request από το δικό μου fork στο GitHub προς το fork που θέλει στο GitHub. Και μάλιστα από το feature branch στο δικό μου fork στο master branch του δικού του fork. Και τώρα είναι έτοιμος να κάνει merge στο branch μου αφού έχει κάνει κάποιες διορθώσεις. Πριν κάνει όμως το merge, ας μου γράψει κάποιο σχόλιο να δω ότι μάλλον έχω κάνει κάποιο λάθος και ίσως δεν θέλει να κάνω αυτές τις αλλαγές. Δηλαδή να δούμε λίγο και κάποια διαδικασία reviewing, ότι μπορεί να μην δεχτεί όλες τις αλλαγές, αλλά ίσως πρέπει να αλλάξω κάτι σε αυτό που προτείνω. Στο repository που θέλει υπάρχει ένα ανοιχτό pull request. Υπάρχει ένα comment κάπου και μου λένε να χρησιμοποιήσω unsigned σε συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει απλά long run. Οπότε θα πάω και θα κάνω αυτή την αλλαγή. Εδώ λέω ότι άλλαξα, είμαι έτοιμος να το κάνω stage και μετά το μήνες. Και τώρα θέλω να δημοσιεύσω τις τελευταίες αλλαγές πάνω στο συγκεκριμένο pull request. Οπότε θα κάνω απλά push στο ίδιο branch που βρίσκουμε, στο feature branch. Και παρατηρήστε ότι κάνω push στο origin. Οπότε στο δικό μου fork. Προφανώς δεν μπορώ να κάνω όσο θέλει. Τώρα ο Θέμης, αν ανοίξει το pull request, θα δει τις τελευταίες αλλαγές. Πραγματικά λέει ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οπότε μπορεί να δει ότι πραγματικά έχει γίνει αυτή η αλλαγή. Και μάλιστα ότι υπάρχουν δύο commits τα οποία ζητάω να γίνουν merge στο δικό του master. Και στο conversation έχει φάνηση την τελευταία commit μετά από σχόλια. Στο δικό μου remote δεν χρειάζεται, οπότε μπορώ να το σβήσω. Αυτό είναι σαν να είναι ένα branch, deep branch D, αλλά πάνω στο fork. Και τώρα είμαι έτοιμος να κατεβάσω τις αλλαγές που υπάρχουν στο repository του Θέμη, που είναι στο branch master.
φύγει από το Origin Master. Μπορεί κάποιος να μου πει τι θα γινόταν αν έκανα Gitpool Origin Master. Τι θα συνέβαινα να έκανα αυτό το ζωή. Ναι, σωστά. Θα κατέβασα δικά μου που δεν έχει κάποια αλλαγή βασικά. Οπότε θα κάνω εδώ upstream και θα πάρω τις αλλαγές που έχουν γίνει στο master του Θέμη. Εν τω μεταξύ αυτές οι αλλαγές μπορεί να είναι και από άλλους. Δηλαδή ο Θέμης μπορεί να έχει κάνει merge 10 διαφορετικά πολύ quests. Οπότε εδώ θα κατεβάζω όλες τις αλλαγές του κόμματο. Και το δικό μου master έχει, βασικά το δικό μου master και το Θέμη, το master φροντίζουν να είναι τα ίδια κάνουν σε αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα θα συγχρονίσω και το fork, όχι μόνο το clone. Οπότε θα κάνω git push origin master. Αντί για να κάνω git push upstream master, τι θα γινόταν εδώ. Ναι. Δεν θα το δεχόταν γιατί δεν έχω δικαίωμα να κάνω push στο repository κάποιο άλλο εκτός αν μου δώσει το δικαίωμα συγκεκριμένο. Ωραία, αυτή η διαδικασία συνεργατικότητας και reviews είναι κατανοητή, υπάρχουν ερωτήσεις. Πρέπει πάντα να δημιουργούμε καινούργιο branch για να κάνουμε μόνοι quest. Όχι, μπορείς να κάνεις push στο δικό σου master αν θέλεις. Αλλά γενικά το προτείνουμε σαν τεχνική. Γενικά όλοι το κάνουν έτσι δηλαδή. Αυτό σου επιτρέπει, ας πούμε, παράδειγμα, αν θες να κάνεις δύο διαφορετικά features και είσαι στο master, τότε θα δυσκολευτείς τι θα κάνεις. Δηλαδή, βοηθάει να έχεις πολλά branches. Γιατί τα reviews μπορεί να πάρουν και αρκετό καιρό. Κάποια reviews μπορεί να πάρουν για μερικές εβδομάδες. Να σου πει, α, άλλαξε αυτό το λάθος, να σου πει, κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ, μπορεί να δουλεύεις και σε κάτι διαφορετικό. Ναι, γίνεται. Αλλά δεν το κάνω, δεν το κάνω. Θεωρείται. Υπήρχε κάποια άλλη ερώτηση. Το remote upstream. Sorry, το έκανα λίγο γρήγορα. Το έχω βάλει εδώ, το πρόσθεσα σήμερα μπροστά σας. Είναι αυτό. Το έχει το θέμα. Τα γιώματα δεν θέλω να μπορεί να κάνει pull, αλλά δεν μπορεί να κάνει push. Σωστά. Το GitHub γενικά τα repositories είναι ανοιχτά σε όλου. Οπότε όλοι μπορείτε να κάνετε pull από όλα τα repository. Γιατί είναι κυρίως για open source. Αλλά push δεν μπορείτε να κάνετε, εκτός αν έχει συγκεκριμένα δικαιώματα. Ναι. Από το upstream θα φέρει τις αλλαγές που είναι στο αρχικό repository που δεν μας ανήκει. Που τώρα που είχε εγώ έκανα μέχρι τις αλλαγές στο δικό μου repository, υπάρχουν εκεί αυτές οι αλλαγές, αλλά δεν τις έχει ακόμα στο δικό του master. Τις έχει στο feature draft. Οπότε θέλει να τις συγχρονίσει στο master του, οπότε θα τις φέρει από μένα. Θα τις κατεβάσω από το upstream που είναι το δικό μου repository στο δικό του. Το... ναι, το upstream. Και τα δύο forks είναι απομακρυσμένα. Δηλαδή υπάρχουν 4 repositories, όπως εδώ. Υπάρχουν αυτά τα 4. Όταν εγώ θα κάνω ένα πρόβλημα, όταν αλλάξω αυτά τα κώδικα, βασικά όπως είναι στο σχήμα αλλάζει ο Θέμης κάτι και θέλει να το κάνει πολύ request από μέσα. Οπότε οι αλλαγές που κάνει γίνονται πρώτα τοπικά στο δικό του, τις ανεβάζω στο fork του, στο δικό του όμως στο GitHub και μετά κάνει pull request από το δικό μου. Όταν εγώ θα κάνω merge, θα τις κατεβάσω στο master εδώ πέρα, θα πούνε εδώ πέρα. Και μετά εγώ θα κάνω pull για να τις πάρω και στον υπολογιστή μου. Όμως ο Θέμης έχει ακόμα στο feature branch. Δηλαδή και στο πάνω δεξιά και στο πάνω αριστερά είναι τα feature branches. Αν θέλει να κατεβάσει στο master branch του, μπορεί να κάνει pull από το δικό μου remote κάτω δεξιά στο δικό του τοπικό σύστημα πάνω αριστερά. Και όταν το κάνει αυτό, μπορεί να συγχρονίσει και το master πάνω δεξιά κάνοντας git push origin master μέσα από το δικό του master. Άλλες ερωτήσεις αυτό είναι εύκολο. Το upstream είναι όλο basic. Για το θέμα που είναι πάνω, πάνω αριστερά είναι ο κώδικας στον υπολογιστή του, το ρέχο στον υπολογιστή του. Αυτό έχει δύο remotes. Το origin είναι το πάνω που λέει, το δικό του fork στο GitHub, από εκεί που έλεγε το κλόγο. Το upstream είναι το αρχικό από το οποίο έγινε το fork. Οπότε αυτό το τοπικό repository πάνω αριστερά μπορεί να συγχρονίζει και με τα δύο. Μπορεί να μιλάει και μετά στο GitHub. Συνήθως όταν θα κάνει push θα κάνει στο δικό του, δηλαδή στο origin, γιατί δεν έχει δικαιώματα να πάει να γράψει στο κεντρικό. Αλλά όταν θα κάνει pull, για να πάρει και τις αλλαγές της υπόλοιπης ομάδας, άλλα pull requests τα οποία έχουν γίνει μέρες, θα κάνει pull από το upstream. Καλά.
υπολογιστή μας μέσα στο command line. Αυτό το ευρώ θα κατεβάσει από αυτό το διαλέγκ. Τώρα, σε παραδείγματα, δεν θα χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ, αλλά μπορείτε να δείτε πώς βλέπετε εδώ και να χρησιμοποιήσετε. Τώρα, γενικά, με τα πόδι μου, ένα τυπικό workflow που προτείνουμε είναι που συνήθως είναι. Είναι το εξής, ότι πηγαίνουμε στο master, μετά κάνουμε ένα, κατεβάζουμε κάποια στο master για να έχουμε όλες τις τελευταίες αλλαγές του κεντρικού repository. Μετά κάνουμε push τις αλλαγές αυτές στο δικό μας master για να είναι αυτό update. Δημιουργούμε το καινούριο feature, κάνουμε ό,τι αλλαγές χρειαζόμαστε, δημιουργούμε την καινούριο feature, το κάνουμε να κάνουμε commit όσες φορές θέλουμε. Και μετά τις κάνουμε αυτές τις αλλαγές push στο δικό μας repository, στο origin. Και δημιουργείται και το καινούριο branch στο δικό μας αυτό. Και μετά θέλουμε να δημιουργήσουμε το καινούριο pull request για να πάνε αυτές οι αλλαγές στο κεντρικό repository. Εδώ υπάρχουν ερωτήσεις, αυτό συνοψίζει όλα αυτά που είπαμε μέσα από εντολές, έτσι. Τελευταίο, μπορείτε να το τρέξετε και στο command line σας, αλλά είναι ισοδύναμο με το να ανοίξετε το GitHub και να ανοίξετε ένα pull request από το δικό σας feature branch στο upstream master branch. Ωραία. Ναι. Άμα είχαμε κάνει pull request, συνομιλάμε πάρει το master, ας πούμε, από αύριο. Μπείτε σε αυτό το git class, αν θέλετε, όσοι δεν έχετε κάνει fork, θέλετε κάνετε fork. Και αφού κάνετε fork, κάντε το close στο μηχάνημά σας. Όσοι δεν έχετε καταλαβαίνει το git, υπάρχουν passwords κολλημένες στις κολόνες. Όσοι έχετε ακαδημαϊκό login, έτσι συνδυθείτε όμως στο UAX για να μην είναι όλοι στο ίδιο δίκτυο και δεν έχουν κάποια προβλήματα. Όσοι μπορείτε δηλαδή να μπείτε στο UAX, οι φοιτητές. Ωραία, οπότε αφού κάνετε αυτό το fork και το flow, θα έχετε στον υπολογιστή σας στο συγκεκριμένο repository. Και θέλουμε να πάτε στο. Να φτιάξετε ένα feature branch, git checkout παύλα B δηλαδή, με το όνομα που έχετε, και μετά να κάνετε ένα commit το οποίο κάνει μια απλή αλλαγή στο φάκελο birthdays, να φτιάξετε ένα αρχείο με το όνομά σας. Και μέσα να βάζετε την ημερομηνία γέννησή σας. Αν δεν θέλετε ολόκληρη, μπορείτε μόνο τη μέρα και το μήνα. Γράψτε με μια γέννηση λοιπόν, git add, git commit και git push στο δικό σας feature branch του origin σας. Και αφού το κάνετε αυτό, θέλουμε να βρείτε ένα συνεργάτη για να κάνει review του pull request. Οπότε θέλουμε να ανοίξετε ένα pull request προς το δικό μου master. Και κάποιος από δίπλα σας θα το κάνει review. Να γράψει κάποιο σχόλιο, ας πούμε, ότι αυτό δεν είναι σωστό για να το δείτε μεταξύ σας. Και εσείς θα γράψετε στο σχόλιο, το σχόλιο σας στο pull request κάποιου άλλου. Γι' αυτό θα σας βοηθήσουμε, θα πούμε τώρα να σας βοηθήσουμε και θα σας βοηθήσει και ο Δημήτρης για όσο χρειαστεί. Θα δίνουμε λίγο χρόνο να το κάνουμε. Χρειάζεται βοήθεια στις δικές σου χέρι. Κάνε φόρτ το εφόδιο το δικό μας, αυτό. Μετά κάνε κλόνο στο μηχάνημά σου και φτιάξε ένα πίπλο που λέει The Birthday, όπως έχεις οδηγήσει εδώ. Δημιούργησε ένα αρχείο με κλόνο με το επώνυμό σου, όρμα.epώνυμο.text. Πώς?
μια περιγραφή να μην πει. Thank you.
σας χαιρετώ στα πολλοί γενικά έχουν την απορία πώς βάζουν το remote το upstream, οπότε το ξαναδείχνω μία φορά. Αν πάτε στο αρχικό repository του Διονύση, συνήθεια, δεξιά κάτω έχει το GRM του. Οπότε μετά από το command line μπορείς να κάνετε και remote add. Με το όνομα upstream και το URL αυτό και το προσθέτει να αντιγράφω. Έτσι μη φορμή, είτε πότε έκανε κάποιο έρωση. Άρα είναι εκεί κρυμό κάτω και το όνομα αυτή και μετά το ότι που είναι στο γίνητα.
πεις όλα τα πράγματα σε όλους από την αρχή. Λοιπόν, όσοι έχετε κάνει φόρτ από χθες, έχετε δύο επιλογές. Γιατί έχουν γίνει νέα κομμήνες μέσα στο δικό μου ρεύμα. Η μία επιλογή είναι να σβήσετε το δικό σας φόρτ και να το ξαναφτιάξετε. Πηγαίνετε στο φόρτ σας, πατάτε settings και delete. Αν θέλετε να τα συγχρονίσετε, μπορείτε απλά να βάλετε το δικό μου remote σαν upstream, το δικό μου ρεύμα σαν upstream remote σας, και να τα κάνετε πούλ στο δικό σας master topic. Αυτές είναι οι δύο επιλογές. Τώρα, αφού έχετε την τελευταία έκδοση στο υπολογιστή σας, το πρώτο βήμα είναι να κάνετε ένα καινούριο branch, το οποίο θα πείτε, ας πούμε, feature. Git checkout, παύλα, πει feature. Έτσι θα δημιουργήσετε, δηλαδή, ένα καινούριο branch και θα πάτε σε αυτό. Μόλις πάτε σε αυτό το καινούριο branch, είστε έτοιμοι να κάνετε αλλαγές. Άρα είτε με το σημειωματάριο, με το δίνει όποιο πρόγραμμα θέλετε, αλλάξετε το αρχείο σας, έτσι. Και μετά μπορείτε με git diff να δείτε τι αλλάξατε, με git add να κάνετε stage και με git commit να δημιουργήσετε ένα καινούριο commit. Όλα αυτά γίνονται τοπικά. Και μετά μπορείτε να κάνετε push στο δικό σας όριο. Στο feature branch σας όμως. Τώρα εγώ δεν τα έχω τρέξει. Θα τρέξουμε και προηγουμένως. Αφού το κάνετε push στο feature branch σας, μετά θα κάνετε pull request προς το δικό μου repo, το οποίο θα γίνει μέσα από το interface του GitHub. Αυτή είναι η σύνοψη. Όποιος έχει απορίες, θα σηκώσει το χέρι να έρθουμε να βοηθήσουμε. Κάποιος άλλος πρέπει να σας ένα δίσκο και κάποιες άλλες πληροφορίες που η
προεκλεγμένε συλλογέ που μα ακούν για να το δημιουργήσουμε αυτά με κάποιε ρυθμίσει. Οπότε βάζουμε ένα στο μόνο πάνω-πάνω και το δημιουργούμε. Ωραία, τώρα θέλω να σα δείξω κάποιου τρόπου να περιγραφεί στο GIT με βάση αυτά που λέμε ότι δεν περιγράφει. Δηλαδή, θα σα δείξουμε ότι το GIT είναι ένα σύστημα με ξεραστέ γράφου. Ένα πράγμα που θέλω να σα δείξουμε είναι πώ μπορείτε να απλογηθείτε μέσα στον φωτογράφο. Μέσα στον φωτογράφο υπάρχουν κόμποι όπω είδαμε χθε και εφέ. Και κάθε κόμπο δείχνει στον πατέρα του που είναι το προηγούμενο κομμή. Με τα branches μπορούμε να έχουμε διακλαδώσει και με τα merges μπορούμε να έχουμε ξανά ένωση δύο κομμή. Άρα μπορούμε να έχουμε ένα κομμή το οποίο έχει δύο παιδιά ή ένα κομμή το οποίο έχει δύο πατέρε. Αυτά είναι κάποιοι χαρακτήρε που μα επιτρέπουν να κάνουμε πλοήγηση. Η Ήλδα και το Κάρι. Τι σημαίνει. Βασικά, αριστερά από κάθε ένα τέτοιο εκτελεστή βάζουμε κάποιο commit. Το commit μπορεί να είναι ένα αναγνωριστικό ενός commit με κάποιους αριθμούς. Μπορεί να είναι το head το οποίο είδαμε τι σημαίνει. Είναι το τρέχον branch, το commit του τρέχον branch, το πιο πρόσφατο. Αλλά μπορεί να είναι κάποια περιγραφή που έχει γίνει με αυτούς τους χαρακτήρες. Άρα μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Ωραία. Η τίλα τι σημαίνει. Σημαίνει ο πατέρας του commit που βάζω στα αριστερά. Το ίδιο σημαίνει και το current. Ποια είναι η διαφορά. Αν βάλω έναν αριθμό δεξιά, τότε στην περίπτωση της τίλτας λέω ότι θέλω να βάλω δύο commit πάνω. Στην περίπτωση του current επιλέγω ποιον από τους πατεράδες θέλω, ποιον από τους γονείς. Άρα, στην περίπτωση που γράψω το τίλτα 2, αυτό σημαίνει ότι θέλω να πάω στον πατέρα του πατέρα. Στην περίπτωση που γράψω το current 2, σημαίνει ότι θέλω να πάω στο δεύτερο γονιό του ενεργού commit. Κάρετ 2 για παράδειγμα. Ναι, okay. Παράδειγμα. Σωστά. Οπότε αριστερά του μπορεί να έχω και άλλου τελεστέ. Okay. Ωραία. Έχουμε ένα quiz για το πού βρίσκονται τα συγκεκριμένα κομμάτια στο συγκεκριμένο γράφημα. Δεν ξέρω αν διαβάζονται. Διαβάζονται, ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι το master και έχουμε κάνει σε κάτω το master. Δηλαδή το χέρι είναι στο master. Και αυτό το κομμάτι έχει αντίδα σου, έτσι. Αυτό είναι το prefix. Οπότε μπορούμε να αφαιρθούμε αυτό. Είναι το 16ο. Και βλέπετε ότι το master είναι ένα merge που έχει κάνει merge στο master κάποιο άλλο branch, το οποίο το έχουμε σβήσει σε συγκεκριμένη περίπτωση. Και υπάρχει ένα κοινό πρόγονο και ο πατέρα του κοινού πρόγονο. Οπότε θέλω κάποιο να μου πει όλα αυτά που βλέπετε εκεί πάνω σε ποια κομμάτια αντιστοιχούν. Είναι διαφορετικά. Οπότε σκεφτείτε το λίγο, θα σα δώσουμε λίγο χρόνο, το σκεφτείτε όλοι και πιστεύω να απαντήσει. Thank you.
είναι, ο πρώτος πατέρας είναι ο Βάρ. Ο πρώτος πατέρας είναι ο Βάρ, ο δεύτερος πατέρας είναι ο Βάρ. Ωραία, σωστά. Το επόμενο. Ωραία. Ποιο δηλαδή. Είναι το duck food tilda tilda. Επίσης κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι από ένα συγκεκριμένο
συγκεκριμένο branch ή από ένα συγκεκριμένο κομμή να φέρουμε την κατάσταση του αρχείου που ήταν εκείνη τη στιγμή. Άρα, με αυτήν την εντολή δίνω ένα κομμή και δίνω και ένα αρχείο. Αυτό λέει ότι στο τωρινό μου working copy, χωρίς να μεταφερθεί σε νέο branch, φέρε την έκδοση του αρχείου από αυτό το κομμή. Αυτό δεν μας πάει σε δικά head state, απλά αλλάζει τα αρχιτεκτονικά και μπορούμε να δούμε αυτές τις αλλαγές να τις κάνουμε stage και commit όπως είδαμε την πρώτη φορά. Ερωτήσεις σχετικά με αυτή τη χρήση του check-up που υπάρχουν, είναι καταλογητή. Είναι απλά ένας τρόπος να έχουμε πρόσβαση στο ιστορικό. Στο commit μπορούμε να αναφερθούμε είτε με τον αναγνωριστικό του, είτε να βάλουμε ένα υπάρχον μια περιγραφικό με την βάλουμε την είτε να βάλουμε σε μια υπάρχουσα περιγραφή, current, είτε με το head, είτε με το manual branch. Με όλους τους στόχους. Άμα δεις το στο keylog κάποιο αναγνωριστικό, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να θέσεις ένα αρχείο. Συνήθως εκεί πέρα τα issues είναι στο αρχικό repository που έχει γίνει για τα φόρτα. Όταν εγώ θα κάνω ένα commit και θα έχω το αναγνωριστικό του issues στο αρχικό το repository. Αφορά το αρχικό. Θα σου έρθει και εσένα, θα έρθει στο αρχικό ειδοποίηση ότι έχει γίνει. Ναι, ναι. Θα έρθει στους μεσαίους. Όχι, τα issues είναι μόνο στο αρχικό. Τα issues είναι μόνο στο αρχικό. Μπορείς να το δοκιμάσεις κάποιο. Και αν θέλεις μετά να πάρεις τις αλλαγές χωρίς τις φάσεις, τι θα σου πω. Έτσι. Ωραία. Ωραία, θα κάνουμε ένα διάλειμμα σύντομο, γιατί έχουμε πολλά να πούμε την επόμενη ώρα και επιστρέφουμε σε λιγότερο από 10 λεπτά. Όταν κάποια στιγμή δουλήσουμε ότι το προσωπικό δικαίωμα έχει ένα πρόβλημα, κάποιο bug, και δεν είμαστε σίγουροι γενικά πώς δημιουργήθηκε, τότε θα κάνουμε check-out σε διάφορα commit στο παρελθόν, να εντοπίσουμε ποιο commit ήταν το τελευταίο που δούλευε, ή γενικά κάποιο που θα δούλευε σε κάποια στιγμή του χρόνου, οπότε θα πάμε κάπως από το πίσω. Και μετά θα δοκιμάσουμε από αυτό το commit μέχρι το τελευταίο, μέχρι το head, θα δοκιμάσουμε σε ποιο commit άρχισε να σπάει το δικάτι. Αυτό είναι μια σειρά από check-out και το commit. Το Git έχει δημιουργήσει μια εντολή γι' αυτό, που είναι η εντολή Git Bicep, στην οποία, η οποία κάνει αυτή τη διαδικασία για μας. Κοιτάει σε ποια commits, μας κάνει check-out σε διάφορα commits και μας ρωτάει αν είναι όλα εντάξει αυτό το commit ή όχι. Και τελικά θα μας πει συγκεκριμένα σε ποιο commit μπήκε αυτό το καινούργιο bug. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια γραμμή μια στην κώδικά μας που εγώ θέλω να την εδώ έχει ένα regular expression το οποίο έχει ελληνικά με τώρα. Δεν φαίνεται μάλλον να πίσω. Thank you.
μια λεπτά, βλέπω ότι υπάρχει αυτό, αυτή η γραμμή που έχει αυτό το λάθος. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι bad, μετά με πάει σε ένα επόμενο commit με check out. Σειρά από good και bad και κάποια στιγμή μου λέει ότι αυτό είναι το commit στο οποίο συνέβη το πρόβλημα. Οπότε κάνοντας git source στο συγκεκριμένο αναγνωριστικό μπορώ να δω ότι πράγμα και εδώ δημιουργήθηκε το bug και όταν ολοκληρώσω τη διαδικασία θα κάνω git by set reset για να γυρίσω στο χέρι που ήμουν πριν που είναι το master στο συγκεκριμένο περίπτωση. Εδώ έχει διαφάνεια αυτό το δείτε θεωρητικά.
μας δείχνει σε κάθε γραμμή ποιος είναι υπεύθυνος για αυτή την αλλαγή, για τη διαφορά της κατάστασης. Πώς έχει σε αυτό το σημείο. Ένας πίνης που δεν φαίνεται. Έχουμε από το GitHub. Στο GitHub μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο σε κάποιο repository και έχει ένα κουμπάκι που λέει blame, που λέει blame πάνω. Πατώντας το, θα ανοίξει το αρχείο και για κάθε γραμμή αριστερά θα μας δείχνει από ποιο commit πήρες την κατάσταση και θα έχει την αλήθεια αυτό το commit. Έχει την περιγραφή του commit, ποιος το έκανε και το link. Το GitHub έχει επίσης το ένα δικό του show που είναι σαν το Git show αλλά με πάλι λίγο πιο επανάμεσο τρόπο και μας δίνει τις αλλαγές που έχει γίνει σε κάθε commit. Τώρα εδώ δεν καλά, δεξιά είναι πράσινο που υποστήθεται και αριστερά είναι κόκκινο που διαφερείται. Κάτι που κάνει ένα commit, όπως το βλέπετε εδώ το τύπο. Ωραία, τώρα θα πούμε για confidence. Την προηγούμενη φορά ρωτήσατε πολύ αν έχω να κάνω merge σε ένα brand σε ένα άλλο, τι γίνεται αν γίνουν κάποια πράγματα στο ένα και στο άλλο που έχουν μεταξύ του διενέξεις. Αυτό λέγεται conflict και μερικές φορές μπορεί το κινητό να μην ξέρει να κάνει αυτόματα. Δηλαδή αλλάξουν δύο προγραμματιστές την ίδια γραμμή. Όταν θα πάω να κάνω merge, θα μοιάζει κάπως έτσι η κατάσταση. Θα τρέξω εκεί το merge, θα είμαι στο master, πάω να κάνω merge στο feature και μου λέει το τάδε αρχείο έχει conflict. Δηλαδή αλλάξει το ίδιο πράγμα. Σε αυτή την περίπτωση, το αρχείο που έχει conflict θα έχει γίνει αυτόματα merge όσο μπορεί, θα έχει γίνει η ενοποίηση με τον αλγόριθμο που σας έδειξα την προηγούμενη φορά. Και τα αρχεία που μπορούν να ενοποιηθούν θα έχουν ενοποιηθεί. Αλλά μπορεί να υπάρχει ένα μέρος του αρχείου το οποίο δεν μπορεί να ενοποιηθεί. Και το οποίο θα μας το δείξει το Git με αυτό το χαρακτήρα. Δηλαδή θα μοιάζει κάπως έτσι το αρχείο. Σε κάποιο σημείο μέσα θα έχει αριστερά, ίσω, δεξιά. Και εδώ πέρα βλέπετε ότι πραγματικά έχουμε δύο conflict, δύο αλλαγές, οι οποίες αφορούν την ίδια γραμμή. Οπότε δεν ξέρει το Git τι να κάνει. Συγκεκριμένα, στο head, δηλαδή στο master μας, κάποιος άλλαξε την λέξη Winston και δεν είναι με κεφαλαίο. Βλέπετε κάτω ένα μικρό, πάνω είναι με κεφαλαίο. Ενώ στο άλλο κάποιος άλλαξε το αρχείο server.log να λέει real-time.log. Οπότε αυτό δεν μπορεί να ενωθεί. Δηλαδή μπορεί να ενωθεί να πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας, να πούμε ότι θα κάνουμε και τις δύο αλλαγές. Και το κεφαλαιογράμμα και την αλλαγή στο αρχείο. Το πάνω είναι το master, το κάτω είναι το feature branch. Έτσι. Και θα σας το δείξει κιόλας, δηλαδή πάνω λέει head, κάτω λέει feature. Οπότε καταλαβαίνετε ποιο κομμάτι είναι ποιο. Οπότε για να το λύσουμε μετά, είναι εξής πολύ απλό. Ανοίγω το αρχείο με τον editor μου, κοιτάω το σημείο που έχει το που δείχνει και τις δύο εκδόσεις. Σβήνω όλο αυτό το κομμάτι και κρατάω το σωστό που το έχω ενώσει μόνο μου. Όταν λοιπόν το κάνω αυτή την ένωση, εδώ την έχω κάνει ήδη, και όταν θα τρέξω την status, μου λέει ότι πρέπει να διορθώσει τα conflicts. Και έχουν αλλάξει και ήδη αυτό το αρχείο που λέει Conf Modified. Οπότε εκεί πέρα μπορώ να κάνω git add το αλλαγμένο αρχείο που έχω διορθώσει τα conflicts. Σημαντικό σε αυτό είναι ότι την ώρα που κάνω αυτό το git add δεν θέλω να έχω κάνει αλλαγές πέρα από την ένωση των δύο πραγμάτων. Έτσι δεν θα έχω άλλα πράγματα στο αρχείο εκείνη τη στιγμή. Κάνω λοιπόν git add και τώρα στο git status μου λέει ότι όλα τα conflicts έχουν διορθωθεί. Οπότε είσαι έτοιμος να κάνεις commit. Τρέχω την εντολή git commit και χωρίς παραμέτρους δημιουργεί ένα commit το οποίο είναι το κλασικό merge commit που είδαμε την προηγούμενη φορά. Οπότε έτσι λοιπόν διενέξεις και κάνω την ενοποίηση μόνος μου όταν ο αλγόριθμος του git δεν δουλεύει. Καλά. Υπάρχουν ερωτήσεις για το merge, πώς δουλεύει σε περίπτωση conflicts. Αυτό το απλό πράγμα. Στο αρχείο πώς δεν τρίβει την πληροφορία ότι υπάρχει conflict. Ξανά. Πώς ξέρουμε για ένα αρχείο ότι υπάρχει conflict. Όταν θα κάνω git merge. Όχι από το status και αυτά, ότι πού υπάρχει αυτή η πληροφορία. Ναι, μέσα στο αρχείο θα το έχει αλλάξει το git και θα έχει βάλει αυτά σε πολλά και. Οπότε ξέρεις. Καταλαβαίνει, το git πώς καταλαβαίνει ότι υπάρχει conflict. Α, γιατί βρίσκεται σε κατάσταση conflict. Έχει αποφυκέσει το γεγονός ότι υπάρχει conflict μέχρι να κάνω git add. Έχει αποφυκέσει ότι στα τάδε και υπάρχει conflict. Ναι, ξέρει πολύ. Ότι μπορεί, ότι δεν μπορεί, θα κάνει κόμπι. Ναι.
δουλεύω πολλά χρόνια με τον Git, δεν μου έχει γίνει ποτέ αυτό. Δηλαδή το Git όταν σου λέει υπάρχει conflict, υπάρχει. Όταν κάνει μόνο του, είναι εντάξει. Πολύ σπάνια δηλαδή θα έχει τέτοιο πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση ελπίζω ότι μιλά με την ομάδα σου και δεν φτιάχνετε και ίδιο το ίδιο φίλο, α πούμε, ξεχωριστά. Αλλά δεν μπορεί να κάνει και manual merge. Δηλαδή όταν κάνει Git merge, μπορεί να περάσει παράδειγμα το merge να το κάνω εγώ με το παρελθόν, αλλά μη μόνο. Αν δεν θέλει να πιστεύει στο Git. Υπάρχει στο Git shell merge, θα το δει αυτό. Υπάρχουν strategies και μπορεί να ορίσει και δικά σου. Πρέπει να τα διορθώσει όλα τα conflicts πριν κάνεις το merge commit. Ναι. Τις servers στο git commit αφού τα έχουμε φτιάξει τα conflicts, θα γράψουμε και ό,τι κάναμε, ας πούμε. Το φτιάχνω μόνο αυτό το μήνυμα. Δηλαδή εδώ που λέει git commit μου λέει merge branch fixtures. Και αυτό είναι ένα commit μέσα στο master. Οπότε έχει μόνο το στο μήνυμα. Όταν το τρέχω αυτό μου ανοίγει το network και έχει μόνο αυτό το commit, οπότε μπορώ απλά να το φτιάξω και να γίνει. Καλά. Άλλες ερωτήσεις για τα conflicts, πώς θα λύνουμε. Ωραία. Τώρα το cherry pick είναι μια χρήσιμη λειτουργία. Δεν έχει κάτι φοβερά ιδιαίτερο. Αυτό που κάνει το cherry pick είναι το εξής. Έστω ότι βρισκόμαστε σε αυτόν εδώ το γράφο, που έχουμε το master που βρίσκεται εκεί πέρα, και έστω ότι γνωρίζω το αναγνωριστικό κάποιο commit που βρίσκεται σε άλλο branch. Ενδεχομένως εδώ έχω σβήσει και το άλλο branch, αλλά έχω κρατήσει το αναγνωριστικό. Αυτό το mock commit θα ήθελα αυτά που κάνει, το ότι προσθέτει κάποια πράγματα, διαφέρει κάποια πράγματα, να το εφαρμόσω στην τωρινή κατάσταση του κόσμου, στο master. Θα ήθελα δηλαδή να το τσιμπήσω και να το βάλω έτσι, εκεί πέρα. Χωρίς τους γονείς μου, χωρίς το ιστορικό μου, μόνο ότι έκανε αυτό. Αυτή τη δουλειά κάνει το cherry pick. Δηλαδή αντιγράφει ένα κομμή το τι έκανε, το βάζει στην τωρινή κατάσταση και μεταφέρει το ενό βράδυ, το χέρι, στο καινούργιο κομμή. Οπότε κάνει πραγματικά ένα κομμή. Αυτό λέγεται cherry pick. Πολύ χρήσιμη δουλειά. Ειδικά πιο χρήσιμο είναι το εξής, ότι δουλεύω εμείς ίδιο σε καθένα στο branch μου και ταυτόχρονα ο Θέμης διορθώνει ένα σημαντικό bug. Αλλά ταυτόχρονα έχει κάνει και άλλη δουλειά. Οπότε εγώ στη δική μου έκδοση δεν θέλω όλη τη δουλειά που έχει κάνει, μόνο τη διόρθωση αυτού του bug. Κάνει push τις αλλαγές του σε ένα δικό μου feature branch και εγώ κάνω cherry pick το συγκεκριμένο κομμάτι για να πάρω το bug fix. Καλά. Ναι, σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει πάλι conflict, το οποίο διορθώνεται με τον ίδιο τρόπο που δείξαμε στο merge. Ναι, το cherry pick μπορεί να οδηγήσει σε conflict. Οπότε το conflict, το cherry pick δημιουργεί τελικά δύο commits. Ένα που έφερα και ένα του resolve. Όχι, θα δημιουργηθεί αυτό εδώ το ένα commit, το οποίο θα μας πει το git να το διορθώσουμε πριν γίνει, γιατί δεν ξέρει. Οπότε ένα θα δημιουργηθεί. Και μάλιστα cherry picks μπορούμε να κάνουμε και από άσχετα σημεία του γράφου, από όπου θέλουμε. Αν μπορούμε να εφαρμοστούμε κάποιο τρόπο, θα το κάνουμε. Οπότε εδώ σε αυτήν την περίπτωση βλέπετε ότι αυτό που είπαμε για την προηγούμενη φορά, ότι τα commits τα βλέπουμε σαν μια διαφορά ανάμεσα σε αρχεία. Ότι προσθέθηκε κάτι ή αφαιρέθηκε κάτι. Ωραία. Τώρα το revert. Το revert είναι ακριβώς το ίδιο με το cherry pick, αλλά αντί να εφαρμόσει το ίδιο commit που λέμε ακριβώς, εφαρμόζει το αντίστροφο του. Δηλαδή, εκεί που το cherry pick θα πρόσθεται γραμμές σε ένα αρχείο, το revert θα φέρει γραμμές. Οπότε ακοινώνει ένα commit που λέμε. Αυτό είναι χρήσιμο αν θέλω να κάνω ακύρωση αλλαγών. Με ρώτησε κάποιος την προηγούμενη φορά, αν έχω κάνει commit, μπορώ να το ακυρώσω. Ναι, μπορώ, με revert. Οπότε τι θα κάνω. Να, εδώ έχω ένα ιστορικό στο οποίο έχει γίνει ένα revert. Έχω δύο commits στο ιστορικό μου. Κάτω ο Θέμης άλλαξε το read before, έκανε λάθος και μετά το ακύρωσε πιο πάση. Και λέει revert και μου δίνει μέσα στο description το commit το οποίο έγινε revert. Άρα φτιάχνετε ένα νέο commit, το οποίο είναι η ακύρωση του προηγούμενου. Και αν δείτε τα tips, μοιάζουν κάπως έτσι. Δηλαδή οι αλλαγές που έχουν γίνει στον καθένα είναι η αντίθετη μία του άλλου. Πάνω στο αφαιρεί το Hello World και βάζει το GitHub, στο δεξιά το αντίστροφο αφαιρεί το GitHub και βάζει το Hello World. Οπότε αν πάνω σε ένα commit βάλω το αντίστροφό του, ακυρώνω ουσιαστικά η αλλαγή και το file system μου μένει όπως ήταν πιο πριν. Αλλά στο ιστορικό υπάρχουν και τα δύο commits, ότι πρώτα έγινε και μετά εξαφανίστηκε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο γενικά ακυρώνω αλλαγές στο Git. Και μπορώ να κάνω revert και κάποιο παλαιότερο commit. Δεν χρειάζεται να είναι το συγκεκριμένο. Αν δείτε και το μήνυμα είναι περιγραφικό. Οπότε αν υπάρχει κάποιο bug, με αυτόν τον τρόπο μπορώ να ακυρώσω το commit που δημιούργησε τον bug αν θέλω, ακόμα και αν είναι μακριά στο παρελθόν. Αλλά μία χρήσιμη εντολή είναι να κάνω Git revert το head. Το head δηλαδή το πιο πρόσφατο commit,
αν το πιο πρόσφατο commit μου είναι λάθος, μπορώ να κάνω την revert head και να γυρίσω σε μια κατάσταση να δημιουργηθεί ένα commit το οποίο ακυρώνει το head. Αλλά στο ιστορικό θα υπάρχει, θα υπάρχουν και τα δύο. Η A είναι και μετά ξέρει. Μπορούμε να ακυρώσουμε και μια ακυρώση. Ναι, μπορείς να κάνεις revert ένα revert. Το revert ενός revert είναι το αρχικό. Πάλι στην περίπτωση του revert μπορεί να υπάρχουν conflicts, όπως και με το cherry pick φυσικά, το οποίο διορθώνονται με την κλασική διαδικασία που δείξαμε προηγούμενα. Ωραία, ερωτήσεις σχετικά με το revert. Tagging, αυτό είναι μια εύκολη εντολή που περάσουμε γρήγορα, απλά δίνει ένα όνομα σε ένα commit. Άρα πάω σε ένα commit, λέω GitHub, πάντα άλλα και το όνομα, και πλέον αυτό το commit έχει αυτό το όνομα. Αν γράψω GitHub, μπορώ να δω όλα αυτά τα ονόματα. Είναι χρήσιμο αν θέλω να πω ότι αυτό είναι το version 1, version 2, οτιδήποτε, και δεν μπορώ να τα σβήσω και να τα δημοσιεύσω με push ή να τα κατεβάσω από κάποιον που τα έχει δημοσιεύσει με fetch. Αυτό δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, οπότε το αφήνω και μπορείτε να πειραματιστείτε με αυτό αργότερα βλέποντας τις διαφάνειες. Αυτό το που περάσουμε δεν έχουν πολύ χρόνο, μπορείτε να το δείτε αργότερα αν θέλετε μόνοι σας, αλλά θέλω να σας δείξω κάτι πιο σημαντικό, το ρεύτο. Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι μπορώ να διαγράψω ένα branch, αλλά τα commits παραμένουν στο ιστορικό. Όταν θα τρέξω την ρεύτο, μπορώ να δω τι ακριβώς έχει μείνει. Μου εμφανίζει κάτι τέτοιο. Αυτό μου δείχνει το ιστορικό στο χέρι. Δηλαδή, το χέρι είναι ένα βήμα, πριν δύο βήματα, πριν τρία βήματα. Όταν λοιπόν εγώ είμαι σε ένα branch το οποίο διαγράφει και έχω μεταφερθεί, ας πούμε, στο master πλέον, εδώ σε αυτό το ιστορικό θα υπάρχουν όλα τα commits από τα οποία πέρασε. Άρα, αν θέλω να αναπτύσσω κάποιο commit, αριστερά μου λέει το ID. Μπορώ να το κάνω cherry. Μπορώ να κάνω checkout σε αυτό και να κάνω μετά ένα branch από εδώ. Οπότε, αν θέλω να το αναπτύσσω, υπάρχει αυτό. Παρατήρηση. Το git κάποια στιγμή θα κάνει garbage collection. Δηλαδή, θα έρθει κάποια ώρα που θα μου πει ότι πιάνει πολύ χώρο το repository σου, θα σβήσει όλα τα commits τα οποία δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση από κανένα branch. Οπότε αυτά θα χαθούν. Αλλά για αρκετές μέρες αφότου σβήσω ένα branch, μπορώ να γυρίσω πίσω σε αυτό αν θέλω. Και μπορώ να πω και ρεύλο και ένα branch, δηλαδή από πού πέρασε ένα branch. Μπορεί το branch να δημιουργήθηκε, να σβήστηκε, να πέρασε από διαφορετικά commits. Και μάλιστα αν του περάσω παράμετρο Pavel Date Relative, μου δίνει κάτι τέτοιο. Εδώ του λέω πού είναι το master. Περνάει πολλά δεκαετία στο master και του λέει πριν πόσο χρόνο ήταν εκεί και γιατί βρέθηκε εκεί. Εδώ τα περισσότερα βλέπετε στο master είναι απλά pull, γιατί ακολουθώ τη διαδικασία που λέγαμε ότι δεν κάνω αλλαγή στο master. Κάνω σε feature branches και το master μου αλλάζει μόνο το pull. Οπότε αυτό είναι ένα master σε ένα πραγματικό δικό μου ρεύμα στο οποίο δουλεύω. Ωραία με το ρεύμα. Τώρα θα σας δείξω το δύσκολο κομμάτι του Git, που είναι τα invasions και γενικά η επαναγραφή του ιστορικού. Το να αλλάξουμε την ιστορία και το τι συνέβη. Δηλαδή να πούμε ενδεχομένως μια ψεύτικη ιστορία που τι συνέβη, να κρύψουμε ότι κάνουμε διάφορες περίεργες αλλαγές και τελικά καταλήξαμε σε αυτό που καταλήξαμε. Κυρίως χρησιμοποιείται για να έχουμε καθαριότητα στο ιστορικό μας, ώστε οι συνάδελφοί μας να μπορούν να δουν μια καθαρή έκδοση του τι συνέβη, χωρίς να περάσουν από τη φάση του «Α, δοκίμασα κάτι, απέτυχα». Μετά ξαναδοκίμασε κάτι άλλο απέτυχο. Γι' αυτό επιτρέπει, αν το κάνουμε σωστά, να έχουμε τόσο καθαρό ιστορικό, ώστε κάθε commit να κάνει ένα συγκεκριμένο πράγμα και να μπορεί να ακυρωθεί μόνο. Ωραία. Τι μπορώ να κάνω. Πριν σας πω τι μπορώ να κάνω. Υπάρχει ένας κανόνας που λέει δεν ξαναγράφω ιστορικό το οποίο έχει ήδη δημοσιευθεί. Οπότε, αν έχετε κάνει pull και κάποιος άλλος έχει κάνει pull αυτό το ιστορικό, δεν θα το ξαναγράψετε. Γιατί αν το ξαναγράψετε, τα commits θα αλλάξουν. Θα υπάρχει μάλλον κάποιο commit που κάνει τις ίδιες αλλαγές και έχει κάποια μικρή διαφορά. Ο συνάδελφος ο οποίος θα κάνει μετά pull θα έχει και τα δύο αυτά, και τις δύο εκδόσεις της ιστορίας. Και μπορεί να έχει conflict κάποιο commit με τον εαυτό του. Αυτό είναι μια πολύ κακή κατάσταση που δεν θέλετε να βρεθείτε. Οπότε ακολουθείτε αυτόν τον κανόνα που λέει: αν κάποιος έχει κάνει pull, υποψιάζουμε ότι ίσως έχει κάνει pull, δεν κάνω push αλλαγές στην ιστορία. Όπως είδαμε, ας πούμε, το reverb δεν κάνει αλλαγές στην ιστορία. Αυτό που κάνει είναι δημιουργεί μια καινούργια κατάσταση που ακυρώνει την προηγούμενη, αλλά το ιστορικό παραμένει όπως είπα. Αν ακολουθήσετε αυτό το πάνελ, το κανόνα δεν θα έχετε πρόβλημα. Αν όμως έχετε commits μόνο τοπικά και δεν τα έχετε κάνει ακόμα push, μπορείτε ελεύθερα να ξαναγράψετε την ιστορία. Επίσης, αν έχετε κάνει push σε κάποιο feature branch, το οποίο κάνετε pull request, και ξέρετε ότι κανένας άλλος δεν το αγγίζει αυτό, αν είναι μόνο δικό σας, και μπορείτε να κάνετε αλλαγές εκεί πάνω όσο γίνεστε review, και εκεί μπορείτε να κάνετε push αλλαγές στην ιστορία, αρκεί να ξέρετε ότι κανείς δεν το έχει κάνει pull. Ωραία. Το πρώτο πράγμα το πιο εύκολο στο να κάνω μεταγραφή της ιστορίας είναι ότι έκανα ένα commit, αλλά ξέχασα να βάλω κάτι σε αυτό. Οπότε
τα μέλη. Άρα, κάνω stage κάποια καινούργια πράγματα και τρέχω git commit, παύλα, παύλα, amen. Και αυτό μου επιτρέπει τα πράγματα που έκανα stage τώρα να μπουν στο αμέσως προηγούμενο commit. Και αν κάνω την παράδοση του Noed, κρατάει το προηγούμενο μήνυμα, διαφορετικά με ρωτάει ποιο θα είναι το μήνυμα που χρειάζεται. Ωραία, κανονικό αυτό. Καταλαβαίνετε πώ διαφέρει από το απλό commit. Δηλαδή, το απλό commit θα δημιουργούσε ένα καινούργιο commit. Αυτό αλλάζει το προηγούμενο commit και προσθέτει αυτά που θα το πω, αυτό που θα το κάνει stage. Μπορείς να την κάνεις και πριν και μετά, αλλά αν κάποιος κάνει κλου αυτές τις αλλαγές που έχεις κάνει, σου πρότεινα να μην την κάνεις. Το κύριο σου επιτρέπει να το κάνεις ό,τι θέλει. Θα μπορεί κάποιος να κάνει κλου και το άλλο από το εσωτερικό. Απλώς θα βρεθεί σε μια κατάσταση που θα είναι πολύ πλεγμένη. Ναι. Όχι. Το αλλαγμένο κομμάτι θα έχει διαφορετικό αναγνωριστικό. Γιατί το αναγνωριστικό προκύπτει από το περιεχόμενό του και από τους γονείς του και από το εσωτερικό. Δεν προκύπτει με κάποιο τυχαίο τρόπο ή μαγικό, δεν μπορεί να διατηρηθεί το ίδιο. Γιατί αν είναι διαφορετικές οι αλλαγές, θα προκύψει διαφορετικό αναγνωριστικό. Το αναγνωριστικό λέει ακριβώς τι κάνει τώρα στο κομμάτι. Μερικά είναι κομμάτι, μετά μπούς και μετά κρασάει το κώδικα σου κλπ. Είναι σοφό να κάνει κομμάτι με αμέλη στο συγκεκριμένο σημείο. Όχι. Το σωστό είναι να κάνει διβέλ. Ή να κάνει και τρίο κομμάτι το οποίο κάνει διόρθω. Να δημοσιευμένα commit δεν θα τα κάνει αμέσω. Συνήθως αυτό γίνεται ότι έκανε ένα commit, μετά πήγα να τρέξω τα τεστ μου και απέτυχαν και βρήκα ένα μικρό bug, το διόρθωσα, κάνω αμέσω, τρέχω τα τεστ, περνάνε, κάνω πού. Κάτι τέτοιο. Είναι η διαδικασία. Τώρα ρώτησε κάποιο τι γίνεται, πώς όταν θα έχω ένα feature branch, γίνονται αλλαγές στο master. Τι θα συμβεί όταν θα γίνουν αυτές οι αλλαγές, πώς θα τις φέρω εγώ. Είπαμε ότι μπορώ να κάνω pull. Αλλά τι γίνεται με το feature branch το οποίο έχει μείνει πίσω στον χρόνο. Αυτό λέει debug merge. Ουσιαστικά τι κάνω. Θα πάω στο feature branch και θα κάνω merge από το master. Η διαδικασία είναι αυτή εδώ. Σας τη δείχνω σε κώδικα. Σε εντολέσμα. Ωραία, τι γίνεται εδώ πέρα. Ξεκινάω να γράφω ένα feature. Κάνω λοιπόν check out master. Παίρνω τις τελευταίες αλλαγές του συναδέλφου από το upstream. Κάνω πούς τις αλλαγές του συναδέλφου μου στο δικό μου master support μου. Και μέτρος να ξεκινήσω να δουλεύω. Κάνω git checkout πάω να πειμάω feature για να φτιάξω το καινούργιο branch μου, κάνω τις αλλαγές μου, commits, ό,τι θέλω. Κάποια στιγμή οι συνάδελφοί μου έχουν κάνει άλλες αλλαγές. Οπότε θέλω να τις φέρω στο feature branch για να συνεχίσω τη δουλειά μου. Για να μην κάνω αλλαγές σε πολύ παλιό κώδικο. Οπότε γυρνάω πίσω στο master, παίρνω τις αλλαγές του συναδέλφου μου από το upstream, τις ανεβάζω στο δικό μου master και πάω στο feature branch για να φέρω τις αλλαγές που έγιναν στο master. Και τρέχω git merge master. Οπότε αυτό φέρνει το master στο feature branch. Είναι το αντίθετο από αυτό το merge που γίνεται συνήθως σε ένα pull request. Δηλαδή, αντί να φέρω τις νέες δυνατότητες στο master για να τις έχουν όλοι, φέρνω αυτά που έχουν κάνει όλοι οι υπόλοιποι στο δικό μου branch. Και όταν, άμα θέλω μετά εκεί μπορώ να δουλέψω και άλλα, κάνω και άλλα commits. Και όταν τελειώσω, κάνω push στο feature branch μου και pull request. Καλά. Οπότε το γράφω που μοιάζει κάπως έτσι. Πάνω είναι το feature branch και κάτω είναι το master branch. Τα σκούρα black flag είναι το master branch. Το γαλάζιο αριστερά είναι το κοινό προγόνος από το οποίο έγινε το feature branch. Άρα στο γαλάζιο είναι κάποτε το master, φτιάχτηκε το feature branch και εγώ δούλεψα στα πάνω δύο πορτοκαλί κουτάκια και οι συνάδελφοι μου δούλεψαν στα κάτω δύο μπλε. Κάποια στιγμή εγώ θέλω να συνεχίσω τη δουλειά μου, αλλά δεν θέλω να μείνω πίσω. Οπότε στο move commit το οποίο υπάρχει στο feature branch έχω κάνει merge από το master. Άρα έχω πατέρα στο master και πατέρα στο προηγούμενο commit από το feature branch. Εν τω μεταξύ, οι συνάδελφοί μου συνεχίζουν τη δουλειά του στο master γιατί εγώ το feature branch δεν το έχω δημοσιεύσει ακόμα. Οπότε φτιάχνω και ένα τρίτο commit. Εγώ φτιάχνω το δικό μου commit και συνεχίζω και κάνω πάλι merge. Εδώ πραγματικά βλέπετε πόσο δυνατό είναι το git για συνεργασίες, δηλαδή φαίνεται ακριβώς στο εσωτερικό τι έγινε και πώς γίνεται αυτή η δουλειά του merge. Και τελικά το master είναι στο head, εγώ είμαι και στο feature. Έχω κάνει merge εκεί πέρα και μπορώ να κάνω pull request πλέον και να γίνει merge πλέον το feature στο master. Έχει κάποια διαφορά το να κάνω pull με τη μία στο feature branch τοπικά από το upstream master και αν έχει κάποια διαφορά... Να κάνω pull από το upstream master στο feature branch, ναι. Το ίδιο. Δεν έχει καμία διαφορά. Αλλά συνήθως θέλω να κάνω pull και στο origin γι' αυτό. Δηλαδή θέλω και το δικό μου master και τοπικά να είναι καθαρό και το origin. Ναι, οκ. Okay. Άμα ας πούμε δεν... Okay. Δεν σε ενδιέφερε να είναι το origin ναι, master. Ναι, λέει, όπως λες. Okay. Μπορώ να κάνω pull upstream master μέσα στο feature branch γιατί το pull κάνει και merge. Okay.
δείξω σχεδόν γιατί δεν το προτείνουμε, αλλά είναι κατανοητό τι συμβαίνει εδώ πέρα, τι γίνεται με όλα αυτά τα merchants. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο το γράφημα πλέον το τι συμβαίνει. Δηλαδή τα παρατηρήσει τα μόβι και τα merchants που μίτσε έχουν δύο γονιού και τα πορτοκαλί με το future branch θα πλένει το master. Θέλει κάποιο να μου πει, αν έκανε pull request και γινόταν merchant στο master, πώ θα εξελιχθεί ο γράφο. Ναι, η ερώτηση είναι, έστω και εγώ από το Future Brands έκανα pull request για το master και γινόταν merge. Πώς άρχισε αυτό το σχήμα? Δηλαδή μετά από το merge στο master. Άρα ξέρει τα αναγνωριστικά του χωρί να τα κάνει ό,τι θέλει.
Αλλά υπάρχει και η επιλογή reset, θα την δείξουμε σε λίγο. Άλλες ερωτήσεις για το rebase. Το rebase γενικά είναι αρκετά περίπλοκη εντολή, γιατί δεν ξέρω αν είναι απόλυτα κατανοητή, οπότε αν ό,τι θέλετε ρωτήστε. Ό,τι αφορεί εσύ. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, άμα γίνει merge. Άμα γινόταν merge εδώ. Μετά το rebase. Μετά το rebase, ναι. Τι. Από πού προς πού. Από το master το τωρινό, με το feature. Δηλαδή στο feature μέσα να δείξει ότι είναι merge master. Ναι, τίποτα δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει κάτι με το merge σε αυτή την περίπτωση. Το λέω ουσιαστικά είναι σαν να έχει κάτι merge. Άμα είναι στο feature και εδώ τρέξω git merge master, η διαφορά που θα βρει από το master στο πρώτο κοινό πρόγραμμα είναι το 0, το τίποτα. Το no όμω. Έχει περάσει με το rebase. Ναι, έχει περάσει πρώτα το git merge master που δεν θα κάνει τίποτα. Αν κάνει το master, άμα κάνει το ανάποδο όμω θα γίνει κάτι. Θα δημιουργηθεί ένα κομμάτι το οποίο θα έχει πατέρα το feature και το master. Αλλά αυτό θα ήταν αυτό που θα γινόταν με ένα πολύ request. Λέει συνάδελφος ότι στην περίπτωση αυτή που κάνω merge είμαι στο master και κάνω merge στο feature, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Είτε να δημιουργηθεί ένα commit που έχει δύο γονείς, το παλιό master και το feature, είτε απλά να φέρει το master στο feature, το οποίο είναι μια διαδικασία που λέγεται fast forward. Εξαρτάται από το configuration που έχει στο git σου και τι παραμέτρους θα περάσει στο merge. Ναι. Όχι. Κάνε απλά τσέλι. Βασικά, νομίζω ότι το cherry pick στο Git είναι υλοποιημένο όσο υπέρ. Νομίζω ότι τα περισσότερα πράγματα στο Git είναι υλοποιημένα όσο υπέρ. Ναι. Και στην πραγματικότητα τώρα υπάρχει ακόμα, γιατί το Git ποτέ δεν διαγράφει πράγματα. Αυτό μπορεί να κάνει κάποια στολές. Οπότε τώρα, παρόλο που στο σχήμα εδώ έχω δείξει ότι έφυγε από εκεί και πήγε εκεί, τα commits, τα αντίγραφα που είναι πάνω έχουν μείνει. Άμα δεις δηλαδή το rev log, και τα αντίγραφα θα υπάρχουν. Και θα μπορούσα να κάνει. Μπορείς να κάνεις check out, ας πούμε, και να έχεις ρητά της σχεδική ή μπορείς να κρατήσεις ένα άλλο branch το οποίο να είναι σπανιότητα. Σαν να κάνω δηλαδή το feature. Ναι, αυτό είναι ισχυρά δύναμη με το να πάω στο master, να φτιάξω ένα καινούριο branch feature 2, να κάνω τις ρητά τα 3 commits, να διαγράψω το παλιό feature και να ονομάσω feature 2 feature σχέδιο. Έτσι ισοδύναμη πράγμα. Ναι, έχει. Μπορεί να χρειαστεί ένα κυρώσιμο. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν μας πειράζει. Αν πιάσουν αρκετό χώρο θα διαγραφούν κάποια στιγμή. Δεν χρειάζεται να σε απασχολεί. Ωραία, καλά με το rebase. Άλλες ερωτήσεις σχετικές με το rebase. Ωραία, τι νόημα έχει το rebase. Είναι μια μεταγραφή ιστορικού όπως είπαμε. Δεν την κάνουμε αν έχουμε κάνει όλους τα commits μας. Αλλά είναι χρήσιμη να κάνουμε ουσιαστικά πριν από ένα pull request για να έχει αυτός που θα κάνει το review να έχει ένα καθαρό τρόπο να δει τον κόσμο. Και ξέρουμε επίσης ότι έχουμε κάνει resolve όλα τα conflicts σε αυτή τη φάση. Οπότε έχετε ουσιαστικά την επιλογή είτε να κάνετε στο feature branch σας merge από το master, είτε να κάνετε rebase πάνω στο master. Αυτές είναι οι δύο επιλογές. Οι απόψεις γενικά δίστανται σχετικά με το ποιο είναι ο σωστός τρόπος. Δηλαδή, όσοι υποστηρίζουν το merge λένε ότι υπάρχει μια καλύτερη όψη που τι συνέβη στο ιστορικό, γιατί δεν δίνονται οι ημερομηνίες στο merge, υπάρχουν ανάμεσα τα commits και φέρνει ακριβώς πότε ο δημιουργός του feature branch έμαθε για τις καινούργιες αλλαγές στο άλλο repo. Και όσοι λένε ότι, ότι προτιμούν το rebase, λένε ότι το τελικό γράφημα του git θα είναι πολύ καθαρό στο project και αυτό μας βοηθάει να βρούμε πότε ηγηθεί και να κάνουμε ουσιαστικά blame, να κάνουμε undo, όλα αυτά τα πράγματα. Και εμείς υποστηρίζουμε γενικά αυτή την άποψη ότι το rebase είναι καλύτερο. Και αν θέλετε να το δείτε και συντηρητικά σχηματικά, εδώ θα είναι ο γράφος μας με απαντά merges σε ένα feature branch, έχουν γίνει δύο merges και στην περίπτωση που έχω κάνει rebase θα μοιάζει κάπως έτσι. Ξανά, αυτά τα τρία commits του master, τα τρία commits στα πορτοκαλί θα μπουν όλα μετά το master, γιατί έχω κάνει δύο φορές rebase και δεν δημιουργείται κάθε φορά ένα νέο commit, οπότε είναι καθαρό. Αυτό είναι. Καταλαβαίνετε γιατί ο γράφος γίνεται έτσι, τελικά. Ωραία. Τώρα, σε περίπτωση που έχω conflict στο rebase, τα λύνω με τον ίδιο τρόπο που τα έλεγα και πριν. Απλά, όταν είμαι έτοιμος να προχωρήσω το rebase, μπορεί να τρέξω git commit, αφού κάνω το resolution και το GitHub, τρέξω git rebase πάνω από το continue και θα συνεχιστεί να εφαρμοστούν τα commits. Τι σημαίνει ότι έγινε κάποιο conflict, σημαίνει ότι όταν πήγε να εφαρμοστεί κάποιο από τα κίτρινα αυτά, πήγε να εφαρμοστεί σε κάτι που άλλαξε ήδη στο master. Οπότε θα πρέπει εγώ να αποφασίσω τι θα κάνω αυτές τις αλλαγές μου. Το οποίο είναι και χρήσιμο
έστω ότι έχω ένα future branch που έχω κάνει ήδη κάποια commits ή κάποια δουλειά, θέλω να το συγχρονίσω με το master. Φέρνω το πήγαινε στο master branch μου, το έχω τις αλλαγές στο συναντέλφου μου με ένα pool από το upstream master. Πάντα συγχρονίζω και το δικό μου master στέλνοντας τις αλλαγές στο origin master. Και μετά πηγαίνω στο feature και κάνω rebase στο master. Τη στιγμή που τρέχω git rebase ενδεχομένως να έχω κάποια conflicts, οπότε τα διορθώνω, git add, git rebase continues. Αν θέλω κάποια στιγμή δεν μπορώ να το διορθώσω οτιδήποτε, μπορώ να το διακόψω και όλο το rebase. Git rebase απόρτο μου είναι αυτό. Μας πει ο Δημήτρης. Απόρτο, απόρτο. Πού είσαι, σωστά, ωραία. Οπότε μπορώ να έχω ξανά μια ευκαιρία να δοκιμάσω αν θέλω. Και όταν είμαι έτοιμος και έχω κάνει όλο το rebase σωστά, μπορώ να κάνω push το feature branch μου στο form μου και να κάνω ένα pull request από το feature branch μου στο master. Κανονικό αυτό workflow. Αυτό είναι και το workflow που χρησιμοποιούμε στα περισσότερα projects. Δηλαδή, αν ένα project είναι μικρού μεγέθους, σχετικά ή μεσαίου, χρησιμοποιούμε αυτό το workflow. Φτιάχνουμε feature branches, ό,τι κάνουμε σε άλλη πηγή γίνονται pull request, γίνονται views πριν μπουν στο master, κάνεις να γράψεις στο master, και όλοι οι υπόλοιποι κάνουν rebase πάνω στο master τις αλλαγές σου κάθε φορά. Ας πούμε το Facebook χρησιμοποιεί ένα τέτοιο τρόπο ανάπτυξης. Το Twitter χρησιμοποιεί ένα τέτοιο τρόπο ανάπτυξης. Με εκεί. Ερωτήσεις ποιά με αυτό. Ωραία. Τώρα στο rebase έχουμε αρκετά μεγαλύτερη δύναμη από αυτό που σας έδειξα. Μπορείτε να πειραματιστείτε. Δεν θα σας οδηγήσουμε αναλυτικά τι μπορεί να κάνει το rebase. Αλλά ο Λίγος Τόρβαλτς, ο δημιουργός του Git, νομίζω ότι αφημίζεται ότι είπε ότι όλες οι εκλογές του Git μπορούν να γίνουν με rebase αρκεί να περάσουν τις σωστές παραμέτρους. Παράδειγμα, θα ήθελα κάποιος... Νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις. Λοιπόν, πάνω στο rebase έχει πάρα πολύ δύναμη και θα σας πρότεινα να δείτε και τη βοήθεια στο rebase. Έχει πάρα πολλά θέσιμα πράγματα. Η βασικότερη λειτουργία είναι αυτή που σας έδειξα. Θέλω να σας πω τέσσερα πραγματάκια ακόμα που μπορεί να κάνει το rebase. Αν το περάσω παράδειγμα 5, πριν γίνει το rebase, πριν μπουν όλα τα commits, θα με ρωτήσει τι ακριβώς θέλω να κάνω αυτά. Αυτό θα ήθελα να το δείξω λιγάκι γιατί είναι χρήσιμο. Βλέπετε το φύλλο.
κάνω στο master. Και τώρα μπορώ να κάνω rebase. Αλλά δεν θα κάνω απλά rebase master, θα κάνω rebase i master, interactive. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τι γίνεται να κάνω interactive rebase. Και μου λέει το εξής, μου λέει θα διαλέξει αυτά τα δύο commits, pick. Πρώτα θα διαλέξει το πάνω και μετά το κάτω. Αν κάνω ένα μεγάλο rebase, θα μου δείξει όλα τα commits τα οποία πρόκειται να διαλέξει. Αυτά δηλαδή είναι τα πορτοκαλί που βλέπω προηγουμένως στο γράφο. Τώρα τι δυνατότητες έχω εδώ, μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Το ένα που μπορώ να κάνω είναι να αλλάξω τη σειρά του commits. Αλλάζω στο γράφο το αρχείο και αποθηκεύοντάς το, μπορώ να κάνω επεξεργασία στο γράφο μου. Να πω ότι αυτά θα βγουν ένα από εδώ. Πάλι μπορεί να πάω ακόμα και εξέλιξη. Αλλά εδώ μπορώ να αλλάξω πραγματικά την ιστορία, να πω ότι κάτι έγινε πριν από κάτι άλλο. Μπορώ επίσης να αλλάξω το μήνυμα σε κάποιο commit ή να ενώσω δύο commits μεταξύ τους, όπως προηγουμένως σας έδειξα με το amen, γράφοντας εδώ στη θέση του πι squash. Κάτι άλλο που μπορώ να κάνω είναι ένα commit να το χωρίσω σε δύο άλλα. Γενικότερα δηλαδή, όλη η επεξεργασία γράφων που μπορώ να κάνω με το git γίνεται μέσω του interactive rebase. Κάτι το οποίο θα κάνω εδώ πέρα τώρα είναι να πάω να γράψω fixup, το οποίο τι κάνει, ενώνει αυτό το commit στο οποίο έγραψα το fixup με το προηγούμενο. Άρα θα γίνει τελικά ένα rebase με ένα commit ενωμένο. Οπότε τι σημαίνει αυτό, θα είναι cherry pick το πρώτο και το δεύτερο θα είναι σαν αυτό που κάνει git commit amen. Αποθηκεύω λοιπόν και μου λέει rebase, τα έκανε και τα δύο και μου λέει successfully rebase και είμαι στο fixed branch. Αν κάνω τώρα git lg, είναι συγχρονισμένο με το master, οπότε έχει πάει μπροστά από το commit που λέει use vectors και είναι ένα commit, έχουν ενωθεί αυτά τα δύο. Οπότε όλα τα μαγικά που μπορείτε να κάνετε με το git γίνονται ουσιαστικά με το rebase. Φυσικά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο να τα πούμε όλα μαζί, αλλά σας προτείνω γενικά να το δείτε μεταξύ σας. Να το δείτε δηλαδή στη βοήθεια. Τώρα, δύο τελευταία πράγματα έχω να πω για το σεμινάριο. Το ένα είναι το reset. Το reset κάνει αυτό που ρώτησε η συνάδελφος, δηλαδή αν θέλω να γυρίσω το branch μου πίσω ένα κομμάτι περισσότερα, μπορώ να τρέξω ένα reset μέσα στο branch. Παράδειγμα, τρέχοντας git reset head περισκομμένη, γυρνάω το branch που ένα commit πίσω. Άρα μεταφέρω το branch που ένα commit πίσω. Και αυτό πάλι επειδή μεταγράφει την ιστορία, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε τι κάνουμε. Τώρα, όταν θέλω να δημοσιεύσω ένα ιστορικό το οποίο έχω μεταγράψει, το git δεν θα μου αφήσει να το κάνω αυτό. Θα μου πει ότι υπάρχει πρόβλημα, κάτι δεν γνωρίζει ότι άλλαξε. Οπότε υπάρχει ο παράμετρο force with lead που μου επιτρέπει να δημοσιεύσω ένα νέο ιστορικό για κάτι που άλλαξε ήδη. Οπότε, αν κάνω πούμε, ένα pull request, κάνω αλλαγές στο ιστορικό, αλλάζω τι έγινε και θέλω να αλλάξω αυτό το pull request και να κάνω push σε αυτό με βάση πούμε, τα review comments που έκαναν οι άλλοι, γνωρίζοντας ότι κανείς δεν έχει κάνει pull, το git δεν θα μου αφήσει γιατί θεωρεί ότι ίσως κάποιος το έχει κάνει pull. Δεν αλλάζω την παράμετρο, ξέρω ότι θα κάνω επανεγγραφή της ιστορίας ουσιαστικά, override, και είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν έχει κάνει pull. Οπότε αυτό είναι ένα σύστημα ασφάλεια ουσιαστικά του Git για να μην γράφουμε πάνω τι αλλαγέ άλλα. Το reset είναι ένα revert το οποίο είναι θεωρητικό ιστορικό. Το reset είναι σαν να κάνω revert που δεν δημιουργείται νέο commit. Ναι. Αλλά μπορώ να κάνω reset και σε άλλα commits, αρκετά πίσω. Μπορώ να γυρίσω 5 βήματα πίσω. Να γράψω στο git reset here, περισσομένη 5 και να γυρίσω 5 commits πίσω. Ναι. Ποια είναι η διαφορά του force with leads και του force στην. Force with leads με το force. Το force with leads ανεβάζει το νέο ιστορικό από την προϋπόθεση ότι το τελευταίο remote commit είναι ίδιο με αυτό που ήξερα εγώ τοπικά πριν κάνω το rebase. Το οποίο σημαίνει ότι σίγουρα κανένα άλλο δεν έχει κάνει push στο συγκεκριμένο remote. Okay. Άρα είναι μια επιπλέον ασφάλεια. Υπάρχει βέβαια και το σταθερό force το οποίο. Απλά στέλνει τα πάντα. Άρα ουσιαστικά αν εκείνη τη στιγμή εσύ κάνεις pull το δικό μου branch για κάποιο λόγο και κάνεις ένα fix εκείνη την ώρα και εγώ κάνω rebase και push με force with leads, πάλι θα με μπλοκάρεις. Θα σου πει ότι κάποιος έκανε push, κάνει πρώτα pull. Okay. Οπότε θα σου πει ουσιαστικά αυτό που είδαμε ότι είναι outdated. Άλλες ερωτήσεις για το push force ή το reset ή τη μεταγραφή ιστορικού. Δεν έχω κάτι άλλο για τη μεταγραφή ιστορικού, ίσως είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στο git. Αξίζει να πειραματιστείτε, δεν γίνεται να σας το πω μέσα σε ένα σεμινάριο 4 ωρών. Σας προτείνω να δείτε το χέρι, να πειραματιστείτε με αυτό ή να δουλέψετε σε projects που θα σας αναγκάσουν να κάνετε rebase. Θα δείτε ότι σε πολύ γνωστά open source projects, παράδειγμα στο Linux, όταν θα κάνετε ένα pull request και έχετε ας πούμε 10 commits τα οποία λένε α, διόρθωσα ένα bug εδώ, μετά διόρθωσα το προηγούμενο commit που ήταν λάθος και τέτοια, θα σας πούνε δεν γίνεται αυτό, θα κάνεις rebase και θα τα έχεις καθαρά στο ιστορικό σου. Γιατί εδώ θέλουμε καθαρό ιστορικό.
όπως και σε πολλά άλλα προφίλ. Εσώ με μαζάρα, στο οποίο δουλεύω πάλι, νομίζω ότι όλα γίνεται αυτό. Οπότε γενικά συνηθίζεται αυτό. Δηλαδή σε ένα καλό open source project θα έχουμε καθαρό ιστορικό. Οπότε σας προτείνω να δουλεύετε σε κάποιο open source για να τα δείτε αυτά στην πράξη, γιατί θα σας αναγκάζουν ουσιαστικά να κάνετε το repay σας, να έχετε καθαρό ιστορικό, να το μεταγράψετε. Ερωτήσεις για το ιστορικό. Ωραία, αφού τελειώσουμε αυτά, έχω ένα τελευταίο πράγμα να σας πω για την περίπτωση που δουλεύετε σε μεγάλα projects. Γιατί σύμφωνα με το ρυθμολογείο όμως έχουν και κάποιοι αρκετά προχωρημένους με το κίνημα που έχουν έρθει. Μόνο αυτό θα σας πω για σήμερα τελευταίο. Το master development, αυτό σε μεγάλα projects είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, χρήσιμη δομή. Μοιάζει πάρα πολύ με το master overflow που σας έριξα, δηλαδή έχουμε το master, κανείς δεν κάνει μόνο στο master και όλοι κάνουν pull request από το master. Αλλά υπάρχει η εξής διαφορά. Υπάρχει μια διαφορά ότι έχουμε δύο μεγάλα branches στο κεντρικό repository, το master και το developer. Όλοι στο repository τους έχουν ένα master και ένα developer και κανείς δεν κάνει ποτέ push αυτά. Η διαφορά είναι το master είναι stable agents που έχουμε, το developer είναι οι under development agents. Οπότε οι χρήστες βλέπουν τη master και τρέχουν τη master. Οι developers βλέπουν την develop, αλλά η develop είναι επίσης μια έκδοση στην οποία δεν μπορείς να κάνεις απλά ελεύθερα push. Οπότε η διαδικασία που ακολουθούμε είναι κάνουμε pull request στη develop. Μας κάνουν merge στη develop και η master δεν ενημερώνεται ποτέ εκτός από όταν έχουμε ένα release. Άρα όταν θα βγει μια τελική έκδοση του software μας, κάνουμε merge από την develop στη master για να δουν οι χρήστες. Άρα οι χρήστες ξέρουν κάθε φορά ότι η master είναι η τελική έκδοση, τρέχει σωστά κλπ. Μπορεί δηλαδή και για εβδομάδες ή και για μήνες να μην ενημερωθεί. Master, ενώ η develop είναι αυτή στην οποία γίνεται συνέχεια pull request. Και εδώ είναι το workflow, μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που έχουμε δει. Απλά όπου είχαμε master προηγουμένως, είχαμε develop και βέβαια το pull request γίνεται στο upstream develop. Ενώ το pull γίνεται επίσης από το upstream develop. Αυτά τα είπαμε. Και όταν θέλω να κάνω ένα release, ουσιαστικά θέλω να κάνω merge από το develop προς το master. Οπότε τι κάνω, είμαι έτοιμος να κάνω release, είμαι όλοι release manager του project. Πηγαίνω στην develop του τοπικού μηχανήματος, κατεβάζω ό,τι υπάρχει από τους συναδέλφους μου που είναι η τελική έκδοση συμφωνής από την stable. Κάνω λοιπόν key pull up στην develop, κοιτάω το commit είναι αυτό το οποίο μου είπαν ότι θα βγει. Κάνω push όλη την develop να το ανεβάσω στο δικό μου fork, ότι αυτό είναι το τελικό develop. Και τώρα είμαι έτοιμος να το βάλω στο master. Άρα καταβαίνω στο master, κάνω git checkout του master. Κάνω git pull up στην master, λέει, αυτό δεν θα κάνει τίποτα γιατί είναι η προηγούμενη έκδοση, είναι το version 1 ας πούμε και εδώ φτιάχνω το version 2. Στη συνέχεια τρέχω git merge develop, άρα φτιάχνετε ένα merge commit στο master, το οποίο έχει πατέρα το προηγούμενο master, την προηγούμενη έκδοση και το τελευταίο commit της develop. Άρα θα έχω δύο commits, το ένα θα δείχνει σε όλο το development history που έγινε για την version 2 και το άλλο, ο άλλος όνειος θα δείχνει στην version 1. Αφού το κάνω αυτό, μπορώ να κάνω ένα tag που σας έδειξε για να το ονομάσω τώρα σε αυτό το commit, git tag παύλα α version 2, ονομάζει το commit version 2 και μπορώ να δημοσιεύσω το νέο master στο origin και το tag που θα ανεβάσω επίσης όπως σας έδειξε. Και επίσης αυτά τα δύο μπορώ να το ανεβάσω και στο upstream, το οποίο ουσιαστικά η εντολή τελευταία είναι αυτή που γίνεται και το release τελικά. Οι τελευταίες δύο εντολές δηλαδή δημοσιεύουν πλέον στους χρήστες μου την τελική έκδοση του κώδικα. Οπότε ο γράφος μου θα μοιάζει κάπως έτσι. Και αν είναι τα περισσότερα έτσι, μάλλον όχι τα περισσότερα, αλλά πάρα πολλά καθαρά projects που έχουν έτσι καθαρό ιστορικό έχουν ένα τέτοιο γράφος εκεί, όπου το develop είναι το μπλε, εξελίσσεται τον εξέχουν στο αριστερά αυτή τη στιγμή. Βλέπετε οι developers κάνουν πολλά commits, μπορεί να είναι εκατοντάδες ή χιλιάδες. Και υπάρχουν πολλοί νέα commits κόκκινα, τα οποία είναι η master έκδοση που έχουν και tags που είναι το V2, το V1, το V0.1. Και τώρα ένα feature branch μπορεί να πει κάποιος που θα φαινόταν μέσα στο γράφο. Θα ξεκινήσω από κάποιο developer commit. Ωραία. Ξεκινήσω, άρα θα έκανε ένα branch που δημιουργούνταν από ένα μπλε. Από τον developer. Ναι, και μετά θα έκανε κάποιο που θα έκανε. Και θα έκανε merge πάλι στο developer. Μπράβο, θα έκανε merge στο developer. Σωστά. Αυτό λοιπόν είναι το workflow. Άρα έχετε κάποιο μεγάλο open source project, σας το προτείνουμε. Σε μικρότερα project θεωρούμε ότι και την γραφειοκρατία δεν χρειάζεται όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά δηλαδή αν έχετε μια ομάδα, πόσοι είναι στο παζάρι, είναι πάνω από 50 άτομα συνολικά που δουλεύουν μαζί. Αυτό βοηθάει. Αυτά ήθελα να σας πούμε. Ευχαριστώ που ήρθατε. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, θα μείνουμε και